ΠΑΟΚ. Συμφωνήσω και την νίκη στην Λεωφόρο με ένα αργείο στα 126 λεπτά της, με την παράταση. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα ξεπέρασε σύμφωνα με τον κατεπτόμενο του προπονητή την. Ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι χιλιά σε αυτά τα τρία συνεχόμενα τέρμπι με ΑΕΦ, Παναθηναϊκό, τον πρώτο αγώνα του Κυπέλλου και τον Ολυμπιακό. Listen, against AEK, I don't wonder that we had a bad game. We played very nice, we dominated them in a very hard way, just that we scored in 90 minutes. We are in a period in which we receive goals earlier or faster than we score. Απέναντι στην ΑΕΚ δεν θεωρώ ότι κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Απλά δεχτήκαμε, βάλαμε ένα γκολ πολύ αργά στο παιχνίδι, στο 90. Γενικότερα είμαστε σε μια φάση στην οποία ή δεχόμασταν πολύ γρήγορα γκολ ή πρώτα δεχόμασταν γκολ και μετά αντιδρούσαμε σαν ομάδα. So, coming back, yes, it was this short period in which we played very bad the two games in the Cup, Panathinaikos first and second. Game against Olympiacos, but we managed very fast to take out all these negative feelings, negative situations that we had in the first two games, and to play a very, very interesting and very nice, really very nice game in Panathinaikos, winning and having this hard luck. And today, coming here after 120 minutes game. Played at highest level of intensity. We managed to win 3-1. Maybe the result should have been even higher. But with, again, the situation that we received goal in very, very fast. And this led the image that the game was a complicated one. In fact, it is not, because we missed a lot of opportunities. Even in the first half, we missed two. We had two posts. We have other two, three. Good possibilities, and Panathinaikos made their game in a very honest way, with fighting spirit, with motivation. But finally, even after 2-1, we could have scored other situations. Κάναμε δύο κακά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό, δύο συνεχόμενα παιχνίδια κακά. Από εκεί πέρα νομίζω ότι προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε τις αρνητικές σκέψεις και ότι κακό μπορεί να περιείχαν αυτά τα παιχνίδια και επιστρέψαμε την περασμένη Τετάρτη παίζοντας ένα πολύ καλό και ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο οποίο ξέρετε πολύ καλά το πώς διαμορφώθηκε με την τύχη, την κακή τύχη την οποία είχαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Ακόμα και σήμερα θεωρώ ότι μετά από 120 αγωνιστικά λεπτά την Τετάρτη νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μπορεί το γεγονός ότι δεχτήκαμε ένα γκολ πολύ νωρίς στο μάτς αυτό να αφήνει την εικόνα ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς, αλλά δεν νομίζω πως ήταν έτσι. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει πολύ νωρίτερα. Ακόμα και μετά το 1-2 είχαμε ευκαιρίες για να μπορέσουμε να τελειώσουμε πιο γρήγορα το παιχνίδι. Αντιμετωπίζοντας τον Πανετολικό, μια ομάδα η οποία έπαιξε με τον δικό της τρόπο, με έναν πολύ ειλικρινή τρόπο, αλλά νομίζω πως η εικόνα ήταν ότι ήμασταν καλύτεροι σε αυτό το παιχνίδι. I told at the beginning of the season and I said one more or two more times during the season, especially as is in Greece, because Greece is a special is a special organization of the league. It's very hard with this ego, with these teams four top, Aris behind, very close with a very good group of players, the other teams that play a tough game. There are periods and periods. There are situations that we have to understand and to gain in every game. Periods in which everything that we do, it works perfect, and from the first moment we score and after it's much easier. Or periods, as are now, in which the things don't go for us, are against us, but we have to struggle to come back and to fight and to get the victory in a less easy way. Έχω πει από την αρχή της σεζόν και έχω αναφέρει ακόμα 2-3 φορές πως ειδικότερα στην Ελλάδα που η διοργάνωση σαν διοργάνωση του πρωταθλήματος είναι λίγο ιδιαίτερη, έχοντας
τέσσερις μεγάλες ομάδες να παλεύουν με το δικό τους εγωισμό, από πίσω να ακολουθεί ο Άρης με μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο και τις υπόλοιπες ομάδες τις οποίες παλεύουν με τον δικό τους τρόπο. Τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Θα υπάρξουν περίοδοι σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη χρονιά, στην οποία περίοδο θα πηγαίνουν τα πράγματα τέλεια για εμάς και θα μπορούμε να ξεκλειδώνουμε πολύ εύκολα παιχνίδια, ή θα υπάρχουν στιγμές όπως αυτές που τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε και θα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο για να μπορέσουμε να πάρουμε το μέγιστο που μπορούμε. We played a lot of games in Europe with qualifications, a game of qualifications, of pressure. We play after game pressure. And now I cannot avoid this subject because I don't want to complain, but to play 4 derbies in 10 days, it's for me something totally complicated. I don't know who decided this, why decided this. When we had a day, a week before, free, us, all of us, the full environment of PAOK was celebrating when we put out Frankfurt, having this possibility to play direct first 16, that in February at least we'll have two weeks more calm. Panathinaikos, that is fantastic season, being in semi-final of the cup, didn't play this week. We'll play after 3 weeks. I don't understand. Maybe I'm stupid. Maybe someone is doing against us. But in any case, it was not fair. I want to see one team from Greece playing 4 derbies in 10 days. Sunday, Wednesday, Sunday, Wednesday. And the other team that played semi-final played one day earlier than us against Lamia. Oh. So also this creates a pressure. Creates a pressure and we have to react. From here comes, you know what? From here comes injuries. Can come injuries. We are not a team in this season to have a lot of injuries. But look what it was happening in the last games. Because the intensity of the games that you play in this, emotional, physically, whatever you want, the reactions, whatever you want in a game like this, take more than usual and appear problems. And after, we'll face these problems later. Σε αυτή την χρονιά έχουμε κάνει ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουμε πετύχει προκρίσεις, έχουμε παίξει παιχνίδια με μεγάλη πίεση, αλλά δεν θέλω να το εκφράσω σαν παράπονο, δεν ξέρω ποιος κάνει τον προγραμματισμό, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια ομάδα να παίζει 4 ντέρμπι συνεχόμενα. Όταν περάσαμε την Άιντραχτ σαν οργανισμός, όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, πανηγύριζε για το γεγονός πως δεν θα έχουμε τον Φεβρουάριο ένα γεμάτο πρόγραμμα και δεν θα παίζουμε κάθε 3 μέρες. Δεν ξέρω ποιος αποφάσισε, γιατί αποφάσισε να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν έχω τίποτα με τον Πανετολικό, ίσα κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά όντας στον ημιτελικό του κυπέλου, αλλά ακόμα και αυτοί παίξαν το ένα παιχνίδι και το επόμενο παιχνίδι θα παιχτεί αργότερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα η οποία παίζει αυτά τα ντέρμπι συνεχόμενα, ενώ ενδεχομένως να υπήρχαν και άλλες ημερομηνίες. Σε κάθε περίπτωση είναι καταστάσεις οι οποίες είναι πιεστικές, είναι καταστάσεις οι οποίες θα αποφέρουν τραυματισμούς, από εκεί έρχονται, παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε τυχεροί γιατί δεν έχουμε τόσους πολλούς τραυματισμούς αυτή την σεζόν. Παρ' όλα αυτά στο μέλλον δεν ξέρουμε με αυτή τη διαδικασία το τι θα προκύψει, γιατί είναι πράγματα τα οποία τα βρίσκεις μπροστά σου, οπότε έχουμε αυτή την κατάσταση και θα ήθελε να το αναφέρει ο coach. Κάτι έπρεπε μέχρι το 60. Ήταν μόνο τύχη λόγω των λοκαριών ή τα πράγματα που έφεραν από τον πάγκο παίκτες και κυρίως ο Αντρίγια και έφεραν την ουσία στο παιχνίδι. Obvious that, and as I told also before, the result gives the image of the game for all of you. But the game, as I said before, in a season has moments and moments. We started on the way affected by all the story of Wednesday, physically, mentally, as you want, as disappointment, as unhappy for this unfairness of the world, and it is not easy. We received also the first goal. We needed a little time to react, to come back. We did it, but in a different way, not the same way that we were used. We pushed, we ran more, we were a little bit confused, but reacting again, because after 10 minutes, Panathinaikos stopped to go in front. Us, we put pressure, we took a lot of set pieces, a lot of corners.
We created also from these situations. We had two posts in the first half that could have changed everything. We had other two opportunities. In the second half, after let's say 55 minutes, the team had started to play with much more calmness, and the substitutions that came in a more fresh way than the others that were inside of the pitch. I say about us, but also about Panathinaikos. Normally, with their quality, they found a way to arrive and to score. Look, is this football in this moment with five changes possible? Is changed because you can start in one way and the final of the game to be totally different. And it is also the individual characteristic of each one, because the Despotov has a characteristic. Tsimas is a very young, very talented player that needs a lot to learn, to go, to face this kind of challenges. Step by step, he's more patient. He's not a player to keep the ball. All of them. Marcos has different characteristics from Mago. So we can, Johnny the Tenter, and he's a fantastic player for us, has totally different characteristic for the other two, but on the same time, he's from very few time here, and he needed this one game after 20 minutes, after one game, after 20 minutes, to prepare him also for the European games. So are a lot of details that make at the end one game. But important is that the team was there playing a good football, winning 3-1. As I said, sorry, with all my respect for the work of the others, but could have been much higher the result. Είναι προφανές ότι η εικόνα του σκορ διαμορφώνει την εικόνα του παιχνιδιού, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπάρχουν στιγμές και στιγμές. Είναι φυσιολογικό να ήμασταν ψυχολογικά επηρεασμένοι από το τι συνέβη την Τετάρτη, από την αδικία αυτή του κόσμου, όλου του κόσμου που συνέβη σε εμάς. Το γεγονός πως ο αντίπαλος κατάφερε να σκοράρει πάρα πολύ γρήγορα επίσης είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να μας επηρέασε, αλλά νομίζω ότι από εκείνο το λεπτό και μετά δεν πίεσε με την ίδια ένταση ο Πανετολικός. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες δυσκολίες γιατί ήμασταν λίγο συγχυσμένοι από αυτή την κατάσταση. Είχαμε παρόλα αυτά δύο ευκαιρίες, είχαμε τα δύο δοκάρια, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν δημιουργήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 55ο λεπτό, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Είχαμε την υπομονή να κυκλοφορήσουμε την μπάλα πολύ περισσότερο και καταφέραμε να φτάσουμε στα τέρματα τα οποία μας έδωσαν και την νίκη. Επίσης είναι φυσιολογικό οι παίκτες οι οποίοι έρχονται από τον πάγκο σε εκείνη την χρονική στιγμή να είναι πολύ πιο φρέσκοι και να δίνουν τις λύσεις τις οποίες θέλουμε. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε όμως επίσης ότι υπάρχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά παιχτών, διαφορετικά στοιχεία έχει ο Ντεσπότοβ, διαφορετικά στοιχεία έχει ο Τζίμας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις καταστάσεις, θα πρέπει να παίρνει αυτές τις εμπειρίες. Τελείως διαφορετικός ποδοσφαιριστής είναι ο Μάρκος Αντώνιο, επίσης ο Ότο, ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής για εμάς, ο οποίος έχει μία αποχή αρκετό καιρό, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διαχείρισή του, έτσι ώστε να μπορέσει να ετοιμαστεί και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία έρχονται. Το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις καταστάσεις και να παίρνουμε το μέγιστο που μπορούμε σε κάθε παιχνίδι, και με όλο μου το σεβασμό απέναντι στην ομάδα του Πανετολικού, θεωρώ ότι με βάση αυτά τα στοιχεία το παιχνίδι ενδεχομένως να μπορούσε να έχει και ένα πολύ μεγαλύτερο σκορ για τον υπέρ του ΠΑΟΚ. Μια από τις προηγούμενες ερωτήσεις. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την κοιλιά που είχε ο συνάδελφος και έμεσα παραδείγματα και εσείς και στο πρώτο ημίχρονο με ιδιαίτερη νευρικότητα, η οποία συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Συνέχεια με μια επαγγελματικά γκολ, όντως έχει το απόλυτο 1-3, μαθηματικά, τα μαθηματικά είναι απόλυτα. Μήπως μετέφερε, ειδικά μετά το πρώτο γκολ, αυτή την ευρικότητα στον αντίπαλο, και η άποψή του είναι ότι το σκορ θα μπορούσε να ήταν πιο διευρυμένο από πλευρά τη ομάδα. Αυτό είναι τοποθέτηση, δεν είναι ερώτηση. Πάω στην ερώτηση. Πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα, πόσο απειλητικό πραγματικά ήταν ο Πανατολικός απέναντι σας? The game was dangerous because before
before the start, especially because of the situation of this week, the effort that we spent, a team that was fresh in front of us, a team that is in a very good, healthy Panathinaikos, a team that looks very confident in this period on the pitch, a team that has the motivation of fighting to escape from relegation zone, from a zone that maybe 2 months ago, 2 months and a half, no one would have said that Panathinaikos would go easy. So because of all of this, the game was hard. It was harder even because of the goal that we received. But as I said, after is football, it's our 80 more minutes. Usually when we play with these kind of teams and we receive a goal, they go down and they stay down a lot, and it's not easy. You have to have patience, because to play against 8 players on 16 meters, things are more complicated. When you have the possibility and you score the first goal, after the game is much easier. So also this happened, but still, yes, I accept that we are not clear in our way in the first half. We were a little nervous, as you mentioned, very correct, but we had our opportunities. And after, step by step, pushing, it's normal that in one moment we score and we gain again back this freshness, mental freshness, and confidence. Γενικότερα το παιχνίδι ήταν σήμερα επικίνδυνο, αντιμετωπίζοντας μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση, έχοντας μια καλή πορεία μέχρι σήμερα με το κίνητρο να αποφύγει τη ζώνη του υποβασμού, μια ζώνη στην οποία αν μιλούσαμε πριν 2,5 μήνες ίσως να μην υπήρχε καν η πιθανότητα να μιλήσουμε πώς θα βρίσκεται εκεί ο Πανετολικός, μια ομάδα υγιής, μια ομάδα η οποία έχει και το κίνητρο από λόγω του κυπέλου. Σε κάθε περίπτωση, ειδικότερα όταν αντιμετωπίζουμε ομάδες οι οποίες είναι πιο μικρού επίπεδου, πιο χαμηλού επίπεδου, συγγνώμη, από εμάς, αν καταφέρουν να σκοράρουν πρώτες, οδηγούνται στο να κλειστούν πίσω, οπότε εκεί θα πρέπει να έχουμε εμείς πολύ μεγαλύτερη υπομονή για να μπορέσουμε να διασπάσουμε την άμυνά τους. Η αλήθεια είναι, όπως είπατε και εσείς, ότι είχαμε μια νευρικότητα, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο τέλος, βρίσκοντας τις λύσεις τις οποίες θέλαμε, καταφέραμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι. I can't say anything about Tekong because we'll know more things tomorrow evening. Tuesday. We don't. I have very few hopes to be something lighter. On the same time, could happen everything. It is this the situation from game to game. We are not in the possibility to cry, to complain. We have to be focused and to find the solutions, no matter what it is, no matter who will be there. We have to find solutions in our group of players. Όσον αφορά τον Εκόνγκ, δεν έχω να πω κάτι ακόμα. Έχω μια πληροφόρηση. Θα έχουμε πολύ καλύτερη πληροφόρηση αύριο ή την Τρίτη σχετικά με την κατάστασή του. Όσον αφορά την υπόλοιπη διαχείριση, δεν είμαστε σε μια θέση στην οποία θα πρέπει να κλεγόμαστε εισαγωγικά. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις, θα πρέπει να δούμε τι είναι διαθέσιμο για εμάς και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε μπροστά, να διαχειριστούμε τα παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι κρατάτε από το μάτς αυτό και δεν θέλετε να σας συμβεί στο μέλλον και ποια είναι για την προβλήματα σας δημιουργήθηκαν I keep more. First of all, result. Κρατά το αποτέλεσμα. The second, the way of being under result and the fact that we reacted and we didn't give up, being in a special moment.
Κρατάω την αντίδραση της ομάδας και το γεγονός πως αντιδράσαμε, όντας μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς, μια ιδιαίτερη στιγμή. The third aspect is that I don't like and I don't want to, I hate, but I believe that every coach in the world hates to receive goal so fast and especially to receive goal and the others to be up 1-0. Αυτό που συχαίνομαι και αυτό που πιστεύω συχαίνονται όλοι οι προπονητές και δεν το θέλει κανείς είναι το να δέχεις ένα goal τόσο νωρίς και να χάνεις κιόλας. And the fourth aspect is that I would prefer sometimes a little bit less selfishness from some of players in moments when we could take a better decision thinking to our teammate. Και το τέταρτο θα ήθελα, give us another goal. Θα ήθελα λιγότερο εγωισμό από κάποιους ποδοσφαιριστές στην ομάδα μου σε καταστάσεις που θα μπορούν να προσφέρουν ένα τέρμα για εμάς. Έλα τόσο και να κλείσουμε. Επειδή παίρνουμε στην τελική ευθεία, η σκέψη του για δύο παίκτες, αν βλέπει τον Αντρίγια των αρχών των πρώτων μηνών, αν έχει ξεπεράσει πλήρως και έχει βρει το ρυθμό του, και δεύτερον, επειδή βλέπουμε τον Κωνσταντέλια ότι παίζει συνεχόμενα πλέον βασικό. Θεωρεί ο κότς ότι πλέον είναι σε ένα επίπεδο ρημότητας που μπορεί να διαχειρίζεται as a starting player. As a standard player. Yes, I understand. I'm thinking, I don't know if he has maturity or not maturity, but he is a player that if you give one ball in one hand, one ball in the other hand, and one ball in his feet, he will be the happiest in the world. So putting also inside of a pitch to play with one ball, with three balls, he manage everything. Δεν ξέρω αν έχει την οριμότητα, παρόλα αυτά ξέρω ότι αν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μία μπάλα στο χέρι, μία στο κεφάλι, μία στο πόδι, θα είναι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος και θα τις διαχειριστεί πολύ καλά. We have to together to improve a little bit in this because he is very talented and very could be very decisive, could be much more decisive than it is in this moment, even if he has improved. But this is again about timing. Yes, today he made one fantastic action. And we scored, and another one before was ready to go for the others in an opportunity because he didn't pass to Zivko, that was free. So these are the aspects. The, about Zivko, he showed in Panathinaikos huge level. Guys, we need all the players with their different qualities. As I said before, one has one quality, another one has another quality. One can enter in one moment to give something, another come from the bench and change something, or it's a moment in which can help from his quality. So this is my personal focus to make, it's not easy, but it's a struggle from all of us staff to make everybody to understand that how important is the group and is the participation of all in this moment, because are not easy games, are tough games, and we have in front of us nice motivations. Θα πρέπει να διαχειριστεί όμως ο Κωνσταντέλιας κάποιες καταστάσεις, όπως σήμερα που έκανε μια φανταστική ενέργεια, η μπάλα χάθηκε και πήγαν στο transition και σε μια άλλη που δεν πάσαρε για τον συμπαίκτη, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Ντεσπότοφιο Ζίφκοβιτς, οπότε ναι, υπάρχουν καταστάσεις σίγουρα που πρέπει να βελτιωθούν. Από εκεί πέρα για τον Ζίφκοβιτς είδαμε και στην Λεωφόρο την Τετάρτη, είδαμε και σήμερα ότι είναι πλέον πίσω. Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε όλο το group, χρειαζόμαστε όλους τους ποδοσφαιριστές σε μια σεζόν στην οποία είναι μεγάλη, είναι δύσκολη για όλους. Ο στόχος μας στο τεχνικό επιτελείο είναι να πείσουμε τους ποδοσφαιριστές τόσο για την παρουσία τους αλλά και τη συμμετοχή τους σε όλο αυτό που κάνουμε. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι ο στόχος μας, όσο δύσκολο και αν είναι.